Τελικά οι θερμικοί κινητήρες δεν φεύγουν. Λίγες μόνο ώρες μετά τη δημοσίευσή μας και λίγες μέρες μετά τη σύνοδο των 9 κρατών στο Στρασβούργο με αντικείμενο την άρση της κατάργησης των θερμικών κινητήρων που προγραμματιζόταν για το 2035 η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να υποχωρεί στο θέμα λόγω των πιέσεων που δέχεται κυρίως από τις κρατεές αυτοκινητιστικά και όχι μόνο Γερμανία και Ιταλία. Η Κομισιόν τελικά υπέκυψε στη θέληση των πολλών και την κοινή λογική και φέρεται να έχει αναστείλει ήδη το νομοσχέδιο που απαγόρευε την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύση μετά το 2035. Η κατάργηση των θερμικών μοτέρ δεν θα ισχύσει αν οι πηγές του Reuters επαληθευθούν. Ανταυτής θα έχουμε ένα σχέδιο με προτεραιότητα τα εναλλακτικά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ενστερνίστηκε την πρόταση των Γερμανών, με την οποία συμφωνούσαν όλε οι χώρε αντιρρησίε, που αναφέρει την πώληση νέων αυτοκινήτων με θερμικού κινητήρε και μετά το 2035, αρκεί να χρησιμοποιούν κάποιο είδου ανθρακικά ουδέτερου καυσίμου, βιοκαύσιμο, υδρογόνο κτλ. Και βέβαια να μην χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Μόνο ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο θα διακόπτει τη λειτουργία του κινητήρα αν χρησιμοποιηθούν μη κατάλληλα καύσιμα. Άγνωστη παραμένει η τύχη του φυσικού αερίου, του πιο καθαρού καυσίμου όπω το ξέρουμε σήμερα. Και κατά πόσο θα επιβληθεί με το νέο αυτό σχέδιο η χρήση υβριδικών συστημάτων. Οι ρυθμιστικέ συζητήσει ανάμεσα στην Κομισιόν και τη Γερμανία βρίσκονται ακόμη στην αρχή του και αναμένονται πολλέ εξέλιξει σύντομα η τελική πρόταση αναμένεται να είναι έτοιμη σε έφθετο χρόνο και ελπίζουμε να συζητηθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.